Με ανακοίνωση του Δήμος Πατρέων γνωστοποιεί ότι ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης υπέγραψε τη σχετική απόφαση παραμονής στην εργασία τους για τους 16 συμβασιούχους στα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Ωστόσο, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου να μην μπορούν πλέον να γίνουν τελετές ενταφιασμού μετά τις 9 Μαΐου, οπότε και εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα στα οποία έχουν προσφύγει οι εργαζόμενοι. Έχουμε πάνω από 2,5 χρόνια χωρίς μέρα διακοπή. Καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχός μας κύριος Πελετίδης μαζί με τα σωματεία μας ζητάνε το αυτονόητο. Πληρωνόμαστε από τα ανταποδοτικά τέλη, οφείλουν οι πατρινοί πολίτες να εισπράττουν ανταποδοτικά ωφέλη. Δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες καθαριότητας, ούτε καν τα νεκροταφεία να γίνουν κηδείες. Εδώ και τώρα να σταματήσει η ομηρία, εδώ και τώρα ορίστου χρόνου. Είμαστε με ΑΣΕΠ, δεν μας βρήκε κανείς στον δρόμο να μας βάλει για δουλειά. Δουλεύουμε κάτω από αντίξιες συνθήκες, είμαστε εμείς οι σκουπιδιάριδες με τα φωσφοριζέ γυλαίκα που δίνουμε κάθε μέρα τον αγώνα για να ζήσουμε την οικογένειά μας. Όπως δηλώνει ο Δήμαρχος, αποτέλεσμα τέτοιων πολιτικών είναι να προσλαμβάνονται οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 8 μηνών, οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξης που είναι μπες ψυχή, βγες ψυχή για τους εργαζόμενους και δημιουργία τεράστιων κενών στις υπηρεσίες του Δήμου. Διεκδικούμε, όπως λέει, τη μονιμοποίησή του, σύμφωνα με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί καλύπτουν μόνιμες ανάγκες και θέσεις εργασίας. Καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης μας. Αύριο πάλι η πόλη μας θα βρεθεί στη δύσκολη θέση να μην να έχει δυσκολία να κάνει την καθαριότητά της, να έχουμε προβλήματα με τα σκουπίδια. Είναι δίκαιο το αίτημα και ήρθαμε εδώ πέρα να υποστηρίξουμε το αίτημά τους.